Βαγγέλης Περής. Όταν ακούμε το όνομά του, μας έρχονται στο μυαλό σχολιαστικά καρτούν για την τηλεόραση. Όταν μίλησα για πρώτη φορά μαζί του, μου έρχεται στο μυαλό πια ένα γλυκό παιδικό παραμύθι. Ίσως με πειρατές. Θα σου λέω λέξεις και θα μου λες τι σου θυμίζει. Α, είσαι προετοιμασμένος, ε? Όχι καθόλου. Άκου να δεις, έχω κόλπα. Μια βολτίτσα έκανα. Ναι, CNN είναι αυτό. Ναι. Λοιπόν, άκου. Δεν έχω και τις τυράντες, σαν το Larry King. Θα σου πω τη λέξη γκαμίλα. Ήταν ένα περιοδικό λαϊκό το οποίο έβγαινε το Ρομάτζο. Είχε αυτό και ήταν πολύ σκοπτικό σαν θέαμα. Και το είχα σκεφτεί να το χρησιμοποιήσω για να βγάλω μια εφημερίδα που ήμουν πιτσιρικάς στο σχολείο. Πόσο χρόνο ήσουν? Πρέπει να ήμουν στο δημοτικό, πέμπτη μέχρι τη δημοτικού. Έβγαζα δύο αντίγραφα, το τρίτο δεν φαινόταν καθόλου γιατί το μελανόχαρτο το είχα χρησιμοποιήσει πολύ. Και το πουλούσα τώρα στη μάνα μου και τώρα το κρατούσα εγώ. Τι θέματα πραγματεύονταν η Καμίλα? Τη επικαιρότητα. Το φαΐ που δεν έκανε, που έκανε η μάνα μου και δεν μου άρεσε. Εκείνη το αγόρασε για να μην κυκλοφορήσει την γειτονιά, κατάλαβε. Τελειώνει το σχολείο. Φεύγει στην Ιταλία για σπουδές. Και εκεί κάνει ραδιόφωνο. Ψάχνουν για όνομα με ταυτότητα ελληνική. Και ναι, δεν το βγάζει μακαρονάδα. Έτσι κόντρα σε όλη αυτή την ιστορία. Και τελικά. Και κάναμε μια διαφήμιση, γιατί κολλήσαμε και αφίσες, όπου ήταν πολύ αειδιαστική εμετική. Είναι ένας τύπος ο οποίος χαρακώνεται. Χαρακώνεται. Και βγαίνει μακαρονιά. Και τα τρώει. Από την Ιταλία γύρισε Αθήνα. Δούλεψε πολύ. Στα 30 του τα παράτησε όλα και γύρισε πίσω στο νησί του, τη Σύρο. Εκεί άνοιξε ραδιόφωνο. Εκεί όμως άνοιξε και το πιο γλυκό και σημαντικό κύκλο της ζωής του. Ο κύκλος, έτσι λεγόταν ο ραδιοφωνικός σταθμός, είναι ιστορική αναφορά. Είχε κάνει πολύ σπουδαία πράγματα. Ενθουσιάστηκα τόσο πολύ που τα παράτησα όλα και λέω εδώ είμαι. Εδώ βρήκα τον παράδεισο. Η και μετά σου πότε τη γνώρισες στον παράδεισο της? Μέσα από το σταθμό. Δουλεύεις στο σταθμό? Μέσα από το σταθμό. Ήταν πρωτοδιορισμένη νηπιαγωγός. Μέσω ενός φίλου ήρθε να κάνει εκπομπή για τον κινηματογράφο που κάνανε το βράδυ. Και ήταν τύπου σεξουαλική παρενόχληση. Ναι, καθαρή. Έρχεται λοιπόν και μαθαίνω εγώ ότι υπάρχει μια νηπιαγωγός, τη βλέπω και μου άρεσε. Και έτσι, μια που είσαι νηπιαγωγός, δεν πρέπει να κάνεις και τίποτα για τα παιδιά, τίποτα παραμύθια. Μου λέει συμφωνώ πάρα πολύ. Τη λέω αύριο το βράδυ, έλα να ειδωθούμε. Και κάνει μια εκπομπή που ονομαζόταν Βαθύ Κόκκινο Σχεδόν Έρωτα. Καμία σχέση με παιδιά. Μετά ήρθαν τα παιδιά. Αν αφιέρωνες ένα τραγούδι στα παιδιά σου, ποιο θα ήταν? Ένα τραγούδι της Αρλέτας. Που λέει τα μικρά παιδιά που κρατάνε στα χέρια τους σαν τον ήλιο το χάρτινο της ελπίδας μας. Τα μικρά παιδιά. Η χαρά της ζωής του, η γυναίκα του, γράφει υπέροχα παραμύθια. Με πιο πρόσφατο το... Κάντε με πριγκίπισσα, που είναι μια πολύ ωραία ιστορία. Μια μάγισσα που θέλει να γίνει πριγκίπισσα και μια πριγκίπισσα που θέλει να γίνει μάγισσα. Και τελικά αλλάζουν θέσεις. Και δυστυχεί και η πριγκίπισσα που έγινε μάγισσα και η μάγισσα που έγινε πριγκίπισσα και καταλαβαίνουν ότι αυτό που είχαν ήταν το καλύτερό τους. Μου έλεγε ένα τηλεοπτικό πρόσωπο που σου αγαπάει πάρα πολύ ότι τα παιδιά σου κολλούσαν τις ζωγραφίες τους έξω από την πόρτα. Λοιπόν, επειδή υποψιάζομαι ότι ήταν αυτό το πρόσωπο, είναι η Ρούλα. Και με τη Ρούλα, ξέρεις, είχαμε μια σχέση που δεν ήταν απλώς επαγγελματική. Πολύ σύντομα είχε γίνει φιλική και βαθιά συναισθηματική. Να πούμε εντός παρενθέσεως ότι ξεκίνησες, πήγες στο Τσάο, επειδή χρειαζόταν ουσιαστικά κάποιον να μεταφράζει. Βέβαια, ναι. Στο Στέφανο Σαρπίνη. Ως μεταφραστής από τα ελληνικά στα ιταλικά. Σιγά σιγά με τη Ρούλα γίναμε. Ένα, ναι. Μου έδειξε απίστευτη εμπιστοσύνη. Στις συσκέψεις εστενώσουν, να. Τι εννοείς? Λέω. Κάνατε μια σύσκεψη μας, όταν είμαστε στη σύσκεψη. Ναι. Είσαι στενός. Υπήρχε καυτή ατμόσφαιρα και ζεσθενόμουνα. Αλλά η Ρούλα σε βοηθούσε σε αυτό. Να, με τα νερά. Είναι αλήθεια ότι είχαμε συγκρούσει σφοδρότατες με τη Ρούλα. Ήταν εκπομπή που είχαμε λιοντάρια, την Μπριγκίντε Νίλσεν, και αυτό πραγματικά πρόσωπα, έτσι. Μάγκους από την Ιταλία. Δεν μπορείς να φανταστείς. Τι έγινε τελικά? Και εγώ τι θα κάνω? Και όταν λοιπόν είχαμε μια διαφωνία πολύ εκρηκτική, παίρνει από την πάμπου. Αυτό που έχεις κάνει με τα βίντεο στο θέμα έχει γίνει σχολή στην ελληνική τηλεόραση. Ό,τι έχει γίνει, έχει γίνει. Μερικές φορές αυτή η σχολή έχει και κακούς μαθητές. Μου δεν τα παίρνουν τα γράμματα. Και κανένα και τα αφήσανε. Ήταν για άλλα, για πιο εύκολα. Εννοώ ξεκάθαρα ανθρώπους οι οποίοι καταδίκασαν αυτό το είδος τηλεόρασης. Είχαν πει μάλιστα ο Φώτης Ρουλόπουλος ότι θα πρέπει να πάμε φυλακή και το Σεπτέμβριο έκανε μια εκπομπή ακριβώς σαν τη δική μας. Στην έσπασε αυτό που έκανε ο Φώτης. Από τη στιγμή που δεν έχεις τη γενναιότητα να παραδεχτείς ότι έκανες ένα χοντρό λάθος, γιατί είναι χοντρό να ζητάς κάποιον να πάει φυλακή γι' αυτό και μετά να το κάνεις. Και είναι... τι έκανες φυλακή, δηλαδή. Και στην φυλακή θα έβγαζες την εφημερίδα της φυλακής, είναι σίγουρο, και θα σε παίζανε όλοι. Ο Θέμος είναι ένας άνθρωπος, θα το λέγα alter ego σου, μπορώ να το πω έτσι. Όχι, Παναγία μου.
διαμορφώματα πρώτα μου απέδειξε ότι είναι παλικάρι. Το χαρακτηριστικό δηλαδή που θα έδινα εγώ στο θέμα είναι ότι είναι παλικάρι. Μ' αρέσει πολύ αυτό που λέει. Στα δύσκολα είναι δίπλα και όχι μόνο σε μένα, ναι. Δηλαδή το συμπέρασμα δεν το βγάζω μόνο στη δική μου τη συμπεριφορά. Το βγάζω σε συμπεριφορές που έχει δείξει απέναντι σε συνεργάτες που βρέθηκαν μερικές φορές σε πάρα πολύ δύσκολα και όρθωσε ανάστημα. Όταν πέρασε δύσκολα ο Θέμος, νομίζω ότι θα είδες ότι δεν υπήρχε κανένα συνεργάτης του 100%. Μιλάμε για μεγάλο αριθμό και μεγάλο ποσοστό. 100% έμειναν δίπλα του. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι αποτέλεσμα της προηγούμενης τάσης που σου έλεγα. Τον έχεις δει ποτέ τον Θέμο να σπάει? Ναι, ναι. Σπάει. Είναι λογικό ότι όταν είναι πολύ δύσκολα θα σπάσει, αλλά όχι για να υποχωρήσει. Εκεί που διαλύεται είναι αν οποιοδήποτε παιδί, κυρίως τα δικά του, νιώσει ότι έχει κάποιο πρόβλημα. Είναι από τις εκπομπές που από μόνες τους αποτελούν μια μονάδα ανεξαρτήτως καναλιού. Υπάρχει ενδεχόμενο να αλλάξει το σηματάκι δίπλα στο όλα την επόμενη σεζόν? Όλα παίζουν. Εμείς έχουμε ένα πειρατικό. Το πειρατικό είναι, συνεχίζει την πορεία του, άσχετα σε ποιο λιμάνι θα βρεθεί.